Και φυσικά τον κύριο Νίκο Βέτα, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕΝ. Ευχαριστήσω και εσάς που είμαστε σήμερα μαζί. Πάρα πολύ φορτισμένες μέρες ούτως ή άλλως, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην έχει επίδραση και σε όλο το υπόλοιπο φάσμα της ζωής μας. Για να κάνουμε μια σύνδεση με αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και με πάρα πολύ προσοχή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τον απόλυτο σεβασμό στα θύματα και αυτή τη στιγμή εννοείται ότι αυτό το οποίο προτεύει είναι ασφάλεια των πολιτών. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το κομμάτι που θα μας απασχολήσει την επόμενη μεθεπόμενη μέρα. Θα το δούμε όμως. Οι συνέπειες αυτές της τριαγωδίας είναι συγκλονιστικές και θα τις δούμε και στο πεδίο της οικονομίας. Ο Σονούπο, κύριε Χατζηδοσίου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου, το σημαντικό θέμα και αυτό νομίζω ότι μας αγγίζει όλους είναι το εθνικό πένθος. Χάθηκαν 58 ζωές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, οι οικογένειες αυτών των θυμάτων. Και θα έλεγα ότι ασφαλώς και δεν πρέπει να είναι μία από τις φορές που τα ρίχνουμε όλα στο ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία φοβούμενη ότι από ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Άρα θα πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να μην κάνουμε όλα τα πράγματα μετά τα γεγονότα, αλλά πρέπει να τα κάνουμε πριν, να προλαμβάνουμε. Και πολλά από αυτά που συμβαίνουν πραγματικά θα μπορούσαν να αποληφθεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα που έχει δημιουργηθεί που θα αφορά την. Θα είναι πρώτη είδηση για πολύ μεγάλο διάστημα. Η νεολαία ειδικά δεν πρόκειται εύκολη να ξεπεράσει, γιατί ξέρουμε ένα μεγάλο μέρος των θυμάτων ήταν από τη νέα γενιά. Και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος, το κυρίαρχο θέμα που θα μπει είναι αν θα εμπιστευτεί ξανά εύκολα τα τρένα. Αν θα εμπιστευτεί πάλι να μπει σε μια αμαξοστοιχεία να πάει κάπου. Θα είναι πολύ δύσκολο. Επιτρέψτε μου, και ασφαλώς το έβαλα πρώτο, ότι θα επηρεάσει και την οικονομική ζωή της χώρας. Καταρχήν να σας πω αυτό που αφορά τα ίδια τα τρένα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται από την πρωτεύουσα στη Βόρεια Ελλάδα και ανάποδα που το κόστος για να αλλάξουμε το μέσο μεταφοράς, δηλαδή από το τρένο για να μπουν σε φορτηγά, θα είναι 10%. Αυτό σημαίνει αυτό το 10% αύξηση του κόστους θα περάσει στα προϊόντα. Και σε μια εποχή, επιτρέψτε μου, κυρία Μπάρμπα, όπου το ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι στην Ελλάδα το 100% των Ελληνών, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, θεωρεί ως πρώτο θέμα το 100% την ακρίβεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση. Σας θυμίζω από την πρόσφατη έρευνα του επιμελητηρίου ότι το 53% θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση δεν έχουν ωφελήσει καθόλου και δεν έχουν βοηθήσει την ακρίβεια και το 36% θεωρούν ότι έχει βοηθήσει λίγο, δηλαδή κοντά στο 90%. Νομίζω ότι η επιβάρυνση πέραν όλων των άλλων που προαναφέραμε θα είναι και στην οικονομική ζωή. Και κρατήστε ακόμη ότι όσο υπάρχει αναστάτωση στην κοινωνική ζωή, πάντα αυτό είναι εις βάρος της οικονομίας. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει λιγότερη κατανάλωση. Ο κόσμος κουμπώνεται σε αυτά τα γεγονότα, περιμένει, φοβάται, ανησυχεί. Και νομίζω ότι θα επηρεάσει και την καταναλωτική κίνηση όλων των επιχειρήσεων. Να ακούσουμε έτσι και την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Βέτα. Ναι, κοιτάξτε, εάν αυτό που πρέπει να συζητήσουμε τώρα είναι το τραγικό συμβάν, νομίζω ότι πέραν του τι μπορεί να κάνει στην οικονομία και πέραν του τι μπορεί να κάνει στα εμπορεύματα το τρένο και πέραν του αν θα, πότε θα ξαναταξιδέψουν οι Έλληνες με ασφάλεια στο τρένο, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το εάν υπάρχει πρόοδος στη χώρα μας, στο πώς λειτουργεί το ευρύτερο δημόσιο και πώς συναρθρώνεται με τις επιχειρήσεις από τις οποίες αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο το τρένο. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ότι είμαστε 100% ασφαλείς στους δρόμους μας, από το πώς παίρνουμε τα διπλώματα, από το πώς οδηγάμε, από το πώς αστυνομευόμαστε, ή ότι είμαστε 100% ασφαλείς σε όλο το σύστημα υγείας. Προφανώς αυτό το οποίο έγινε στο τρένο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει κανένας να το ξεχάσει και να κοιτάξει και ειδικά το τρένο. Αλλά το να βάλουμε όλοι μας την προσοχή εκεί, υποθέτοντας ότι σε όλα τα υπόλοιπα τα πηγαίνουμε καλά, νομίζω ότι θα ήταν λάθος. Νομίζω ότι ένα μέρος της σκέψης μας πρέπει να είναι ποιες ευρύτερες αλλαγές χρειάζονται σε αυτή τη χώρα, ώστε αυτό το οποίο είδαμε στο τρένο και το είδαμε σε άλλες φορές αλλού, να μην το ξαναδούμε παραλλού στο μέλλον. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα αυτό που λέτε, κύριε Βέτα, ότι τελικά είμαστε ένα κράτος και μια πολιτεία η οποία δεν έχει λύσει μια σειρά προβλημάτων. Ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα έπρεπε να τεθούν στο τραπέζι και τελικά τα συζητάμε
Πάντα με μία αφορμή, εδώ μία τραγική αφορμή. Είναι ενδεχομένως πρακτικά δύνατον, θα έλεγε κάποιος, για μία κυβέρνηση να αντιμετωπίσει όλη τη βεντάλια των θεμάτων. Αλλά όταν δημιουργείται το πρόβλημα και το βλέπουμε τόσο εμφατικά μπροστά μας, και εδώ μιλάμε για ένα βαρύτατο εθνικό πένθος και όχι μόνο, δεν μπορείς να αγνοήσεις το γεγονός ότι ο πολίτης έχει αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, ο πολίτης απαιτεί να γίνεται μία διαχείριση σε όλα τα πεδία. Επιτρέψτε μου, εγώ λέω γι' αυτό που λέει ο κ. Βέτας και έχει δίκιο. Σήμερα το θέμα αιχμής είναι το ατύχημα που έγινε με τα τρένα. Αυτό που λέμε απλά είναι ότι θα πρέπει η κρατική μηχανή συνολικά να λειτουργεί με βάση την αποστολή της. Επιτρέψτε να σου πω ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά κυριάρχησε χτες και σήμερα. Η άδεια που πήρε ο σταθμάρχης, ο υπόπτης, ο προϊστάμενος από τον γιατρό. Και μας φάνηκε πολύ περίεργο, λες και δεν ξέρουμε σε αυτή τη χώρα όλοι, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των αδειών που δίνονται από τους γιατρούς δίνονται παράλογα, παράτυπα. Λες και πρώτη φορά το ακούμε ότι έχει συμβεί. Βεβαίως, η συγκεκριμένη περίπτωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Το ίδιο συμβαίνει, όπως σωστά λέει, και στο θέμα του πώς παίρνει κάποιος το δίπλωμα, πώς λειτουργεί. Στην πράξη, όμως, όλα αυτά συντείνουν μόνο σε ένα γεγονός. Θα πρέπει ο καθένας στη θέση που είναι, και η εποπτεία, η δουλειά της πολιτείας είναι η εποπτεία, να λειτουργεί με βάση το σκοπό στον οποίο βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Όταν αυτό δεν λειτουργεί, ασφαλώς και ανασφάλεια μπορεί να περάσει από τα τρένα στους δρόμους, στα αεροπλάνα, στα καράβια, παντού, γιατί η λογική είναι η ίδια. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας νόμος, θα πρέπει αυτός ο νόμος να τηρείται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκε ούτε ο νόμος. Γιατί πρακτικά, αν δούμε όλο το θέμα πώς δημιουργήθηκε, φαίνεται ότι αυτή η έλλειψη κάποιες φορές δεν την πληρώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το μοιραίο λάθος που έγινε, πληρώθηκε. Η ουσία λοιπόν των θεμάτων είναι να τηρείται ο νόμος παντού. Ξέρετε, εμείς, σαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, λέμε πάντα μία λέξη, τη λέξη ισονομία. Και η ισονομία αφορά τα πάντα. Έχουμε έλλειμμα όχι μόνο δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, έχουμε και άλλο θέμα οικονομικής δημοκρατίας. Κομμάτι του είναι και η λειτουργία όλων αυτών των φορέων. Γιατί όταν γίνεται ένα τέτοιο ζήτημα, προκύπτει είτε στα τρένα είτε στα αυτοκίνητα, ποια είναι η κεφαλή. Συνήθως λέμε αυτός που έκανε το συγκεκριμένο, που έβγαλε το παράνομο δίπλωμα. Ποια είναι η υποπτία όμως, δηλαδή η υποπτία που του έδωσε το δικαίωμα να το κάνει. Είναι υπόθεση λοιπόν της πολιτείας πάντα στο να υπάρχουν οι θεσμοί στη χώρα μας και οι νόμοι και να τηρούνται. Όλο αυτό, και να πάμε σε εσάς κύριε Βέτα, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε και με επίκεντρο βεβαίως και όλα όσα προκύπτουν τώρα και με τον ΟΣΕ κτλ. Φαίνεται και πλέον υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι υπήρξε ένας πακτολός χρημάτων ο οποίος δόθηκε κατά διαστήματα και από την Ευρώπη και εν πάση περιπτώσει ότι εδώ δεν έγινε ποτέ σωστή διαχείριση κτλ. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο τελικά μπορεί να διασφαλίσει ότι ένας οργανισμός σαν τον ΟΣΕ δεν θα καταλήξει κάποια στιγμή να είναι ένας κουβάς και ότι, εν πάση περιπτώσει, και ότι μια ιδιωτικοποίηση, την οποία την είδαμε στη συνέχεια αφού διαχωρίστηκαν και οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, ότι οπωσδήποτε θα οδηγεί ίσως σε έναν καλύτερο αύριο. Εδώ είδαμε και να απαξιώνται σε κάποια φάση ο ΟΣΕ και να μοιράζονται και με τις υποδείξεις της Ευρώπης και όχι μόνο οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες. Και τελικά αυτή η διασπάθηση, ουσιαστικά αυτός ο διαχωρισμός, συγγνώμη, να επιφέρει τελικά το χειρότερο, το πιο τραγικό αποτέλεσμα, να μην μπορούν καν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ας πιάσουμε δύο πράγματα από την αρχή. Το ένα είναι ότι, όπως κουβεντιάζαμε, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται κάθε μέρα. Αυτό το οποίο η πολιτεία με την ευρεία έννοια πρέπει να εξασφαλίσει είναι ότι οι πιθανότητες ότι αυτό θα γίνει θα είναι μηδαμινές ή μηδενικές. Αλλά όπως κουβεντιάζαμε πριν, και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτό, επιτρέψτε μου για ένα δευτερόλεπτο, υπάρχουν άλλοι χώροι όπου υπάρχει τεράστιο κόστος για τους πολίτες, ακόμη και για τη ζωή τους, αλλά δεν το βλέπουμε γιατί δεν υπάρχουν, δεν γίνεται μαζικά. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο και κάτι τόσο εμφατικό. Δηλαδή, βεβαίως, ναι, έχετε δίκιο. Και για δηλαδή, όλα τα ζητήματα. Υπάρχει πραγματικά μία μέτρηση, ένα νοσοκομιακή μονάδα για το ποια είναι η θνησιμότητα η οποία υπάρχει εκεί ανάλογα με τις συνθήκες? Υπάρχει μία μέτρηση στους δρόμους, όσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή ακροτηριάζονται ανάλογα με τις συνθήκες? Και θα μπορούσα να συνεχίσω και για άλλα στοιχεία τα οποία είναι δημόσιας υγείας, τα οποία προφανώς δεν έχουν την τραγικότητα όταν χάνονται τόσοι πολλοί συνάνθρωποι μας με μιας, αλλά είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, γυρνώντας το θέμα του τρένου, εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα, γιατί είπατε απαξιώνεται το τρένο, δημιουργώντας την εντύπωση ίσως ότι κάποτε λειτουργούσε εξαιρετικά. Ποτέ, σε καμία περίπτωση από ό,τι φάνηκε, προς Θεού. Αναφέρθηκα στο διάστημα για το οποίο, για να είμαι πιο ξεκάθαρη, και οι ίδιοι εργαζόμενοι λέγανε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και επιμνημονίων κτλ. Απαξιώθηκε ο ΣΕ, ότι εν πάση περιπτώσει απογυμνώθηκε και από προσωπικό και από κονδύλι κτλ. Σε αυτό αναφέρθηκα.
να τα πιάσουμε επιγραμματικά, και βέβαια η συζήτηση εδώ δεν μπορεί να πάει στο βάθος το οποίο χρειάζεται. Έτσι. Αλλά σε τίτλους. Ο ΟΣΕ ήταν ένας κουβάς χωρίς πάτο όσον αφορά τα χρήματα τα οποία έπαιρνε. Και θα έλεγα και χωρίς σχέδιο, διότι είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν η πληθώρα γραμμών που υπήρχαν ανά τη χώρα και λειτουργούσαν με ποιότητα η οποία ήταν εξαιρετικά κακή, είχαν και λόγο ύπαρξης. Όταν έγινε η ιδιωτικοποίηση, που η ιδιωτικοποίηση έγινε του μεταφορικού κομματιού, όχι του δικτύου, και τα δίκτυα πρέπει να παραμένουν κατά κύριο λόγο είτε δημόσια είτε από πάρα πολύ αυστηρό κρατικό έλεγχο πάντα. Και εδώ υπάρχει το θέμα της πολιτείας με την ευρεία έννοια, όπου όμως ανέφερε τη λέξη ο κύριος Χατζηθεοδοσίου πολιτεία πριν, αλλά πολιτεία σημαίνει διάφορα πράγματα. Σημαίνει κυβερνητική στρατηγική, σημαίνει όμως κράτος, όπου το κράτος δεν είναι κυβέρνηση. Το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια, πρέπει να έχει κάποιους κανόνες, πρέπει να είναι υπερκομματικό. Σημαίνει μέσα σε αυτό το κράτος ανεξάρτητες αρχές. Το να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή σιδεροδρόμων, το ακούω, αλλά θα προτιμούσα να υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή μεταφορών με την ευρεία έννοια, η οποία να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να έχει τους πόρους που χρειάζεται και να εκτελεί το έργο που χρειάζεται. Αυτό το οποίο έρχεται και κουμπώνει μέσα σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι προσπαθείς να κάνεις μια μετάβαση σε ένα καινούριο σύστημα, αλλά τη μετάβαση την οποία την κάναμε στο καινούριο σύστημα την κάναμε με όρους οι οποίοι ουσιαστικά δείξανε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Πραγματικά, αυτή τη συζήτηση πρέπει να ανοίξουμε με πολύ περισσότερο χρόνο. Κύριε Χατζηδεοδοσίου, κύριε Εβέτα, ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σύντομα και να ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια. Στο σημείο αυτό, εμείς κύριε Σκύρη, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.